Αλέξανδρε, καλά. Καλά. Καλό σου. Καλή σεζόν. Τι κάνεις, Αλεξανδρέα μας. Έλα, έλα. Έλα τώρα να μας πεις γιατί δεν έχεις Ολυμπιονίκη. Δεν έχει Ολυμπιονίκη. Γιατί. Έλατε, γιατί δεν έχεις Ολυμπιονίκη. Τι εμεσολάβησε και δεν έγινες. Όχι. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα. Νομίζω πολύ δύσκολο να γίνει κάτι. Είχε κάποια αθλήματα μικρός. Έκανα, ναι, έκανα. Τα γνωστά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Ναι, ναι. Στη γειτονιά, σε κάποιους ομίλους. Εκεί στο Παλαιοφάλιρο. Και έπαιζα πάρα πολύ και μάλιστα είχα δει τη συνέντευξή του. Έχουμε γίνει έτσι και λίγο φίλοι. Διαδικτυακή προς το παρόν, με τον Παναγιώτη τον Γιόνι έπαιζα πινκ-πονκ. Αλήθεια. Τον είχαμε φέρει καλεσμένο. Ναι, ναι, ναι. Και πολύ πιθανό να έχω παίξει και αντίπαλο σε. Στις μικρές ηλικίες. Αυτό συζητούσαμε στο Instagram κάποια στιγμή. Ότι εγώ έπαιζα σε μια ομάδα πολύ γνωστή τότε της εποχής, τα ΑΟΤΑ Τάβλα. ΑΟΤΑ Τάβλα. Αυτά είναι κάποια κλουμπ, οι πολίτες, οι Κωνσταντινοπολίτες, που είχαν έρθει από τη Σμύρνη και φτιάξανε, όπως είναι η ΑΕΚ, για ένα μεγάλο κλουμπ. Στο παλαιό Φάλι ήταν τα Τάβλα που μεγάλωσα και το Πέρα. Τα Τάβλα Κλουμπ, Πέρα Κλουμπ. Αυτές ήταν περιοχές στην Κωνσταντινούπολη. Με Έλληνες και όταν ήρθαν εδώ, ιδρύσανε τα αθλητικά, πολιτιστικά του σωματεία. Τα πιο μικρά. Και ποιος είχε κερδίσει, Γιόνις ή Μπουρδούν. Δεν θυμάμαι, δεν μπορώ να θυμηθούμε αν είχαμε παίξει αντίπαλοι. Να ξαναπέξει. Από την πόλη. Όχι, καμία σχέση. Απλά ζούσαμε στο παλαιό Φάλιρο και ήταν μια περιοχή γεμάτο Κωνσταντινοπολίτες. Δεν λέει και το τραγούδι «Κάρο τσέρι τράβα να πάμε στα τάβλα». Πόσα τάλιρα γυρεύεις να με πας και να με φέρεις. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ οι Ολυμπιακοί αγώνες από μικρό. Δεν ξέρω, είχα να πάθω. Εντάξει, κάποιοι είναι πολύ πορωμένοι και εγώ το καταλαβαίνω. Θυμάμαι ότι έδειχνε αργά το βράδυ τις ανασκοπήσεις μετά τις 12:00 με όλα τα αθλήματα. Και έβλεπες κάποια αθλήματα τα οποία σου ήταν τελείως μακριά από σένα, από αυτό που βλέπαμε και δεν ξέρω, κάπως. Κόλλαγες. Ναι, ναι, με συγκινούσε κιόλας. Κάνεις κάτι σε αθλητισμό τώρα. Κάνω κυρίως. Αν θα παίξω λίγο μπάλα με την ομάδα του σωματείου, των ηθοποιών. Πας. Όχι τόσο συχνά πλέον. Που παίζουμε και στο πρωτάθλημα τύπου, κάνουμε φιλανθρωπικούς αγώνες. Και ό,τι κάνω μόνος μου, λίγο γυμναστήριο, πιλάτες. Ποιοι παίζουν σε αυτή την ομάδα των ηθοποιών, ποιοι είστε έτσι συνήθως, οι καλύτεροι ποιοι είναι, τα στέλνια. Ο Κώστας ο Φραγκολιάς, ο Κώστας ο Νικούλη από τους νεότερους, ο Δημήτρης ο Καλατζής. Μπορούμε να έρθουμε μία φορά σε έναν αγώνα. Τώρα ξεκινά το πρωτάθλημα. Ο Σονούπο θα κάνει ένα ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε. Είναι πρωινοί αγώνες. Πρέπει να ξυπνήσετε νωρίς το Σάββατο. Το Σάββατο. Ή 9 ή 11, αναλόγως. Θα έρθουμε στον 11. Να, ορίστε. Τερματοφύλακας. Εκεί. Τι τέρμα είναι αυτό, παιδιά. Είναι μικρό, ναι. Δεν μπαίνει μπάλα εκεί. Εγώ αισθάνομαι, Αλέξα, κάθε φορά που σε βλέπω ότι σαν να έχεις κάνει ένα restart, σαν να είσαι ένας άλλος άνθρωπος. Βλέπω πολλά πράγματα διαφορετικά κάθε φορά που σε βλέπω. Χαίρομαι. Ανάλογα με την περίοδο που περνάς. Σίγουρα. Νομίζω... Τώρα νομίζω ότι επειδή ο γιος σου σε έχει χαρακτηρίσει πολύ, ασχολείσαι με αυτόν και έχεις πάρει πολύ πράγμα από εκείνον. Σίγουρα. Είναι και η ηλικία πλέον, είναι 4. Ναι. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα, έχεις μεγαλύτερο. 11. Περνάτε ωραία τώρα. Είναι μια ηλικία που αρχίζει η συζήτηση, η συνεννόηση. Οι ερωτήσεις, πολλές ερωτήσεις. Πες καμιά περίεργη ερώτηση που σου έκανε πρόσφατα. Όχι, λες κάτι ρε παιδί μου, θα πάμε και γιατί. Γιατί έχουμε να κάνουμε αυτό και ναι, αλλά γιατί. Γιατί αν θα πάμε εκεί θα μπορούσαμε να κάνουμε και το άλλο και μετά. Ναι, αλλά γιατί. Γιατί, επειδή. Έχεις πει γιατί έτσι. Όχι, γιατί έτσι ακόμα κρατιέμαι, δεν το έχω πει αυτό ακόμα. Υπάρχει και το άλλο το γιατί. Με το γατί, αλλά δεν είναι για παιδάκι. Τέλος πάντων, ναι. Υπάρχει και η απάντηση για να ρωτάς. Να ρωτάς, να μαθαίνεις. Υπάρχουν πολλές απαντήσεις στο γιατί. Οι οποίες είναι όλες μέσα από τα νεύρα. Αλλά το βασικότερο είναι αυτή η περίοδος που τον συναισθάνεις ακόμα περισσότερο, γιατί εκφράζεται κιόλας. Και πρέπει να είσαι εκεί να καταλάβεις τι νιώθει. Ξέρεις όμως πώς είναι. Γιατί στο λέω αυτό. Γιατί. Διότι πέρσι ήσουν στο Willy Wonka. Ναι. Έκανες τον Willy Wonka. Είχες παιδιά που παίζανε. Ναι. Φέτος παίζεις με παιδί. Δεν παίζεις τώρα με ένα παιδάκι. Όχι. Όχι. Θα ξανακάνουμε το πάντως αργότερα το Τζάρλι. Το Τζάρλι θα το ξανακάνουμε. Το Τζάρλι και το Γουστάρι Σοκολάτα θα το ξανακάνουμε. Ναι. Τέλος πάντων. Στο ίδιο θέατρο. Στο Έμπαση. Ναι. Να έρθετε. Νομίζω θα αρέσει πάρα πολύ στο γιο σου. Έχει έρθει. Α, έχει έρθει. Α, το έχει πει. Λοιπόν,
είναι, όταν τα βλέπεις στη σκηνή να παίζεις μαζί τους, δεν είναι λίγο διαφορετικά? Είναι τώρα κάπως διαφορετικά. Αλλιώς θα το αντιμετωπίζεις, το συνάδελφο. Και μία άλλη προστασία περισσότερο, έχω κι εγώ παιδί, αλλά και μια έγνοια. Αλλά έχω παίξει αρκετές φορές με παιδιά και στην τηλεόραση. Ναι, αλλά είναι διαφορετικά, είναι διαφορετικά από το πριν. Βέβαια, καμία σχέση. Τώρα είναι μια... Έχεις μια έγνοια, ξέρεις, πατρική ακόμα περισσότερο. Σου βγαίνει αυτό το ένστικτο, το ιδιαίτερο, το διαφορετικό. Και είναι και τα χαζεύεις κιόλας τα παιδιά. Έχει κάποιο χαρακτηριστικό, Αναστάση, που σου θυμίζει εσένα, που το έχει πάρει από σένα? Τώρα τι να πω, πες, μην πω και πολλά. Είναι λίγο, φαίνεται λίγο πονηρό φάτσα, λίγο έτσι φαίνεται, κάνει κάτι σκανταλιές δικές του και μου κάνει και εντύπωση, ξέρεις. Αυτό που λέει, ναι, αυτό που είπα στο άλλο, ναι, ότι χτύπησα, τι είπα, παιδί, πλάκα έκανα, μπαμπά. Λέω, κοίταξε να δεις, η αίσθηση του χιούμορ, αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση, δηλαδή, αυτό από πού ορμόμενος, δηλαδή... Το πλάκα έκανα, ναι, ας πούμε. Τι πλάκα έκανα, τι εννοείς και έκανες πλάκα, πώς σου ήρθε αυτό το πράγμα. Είναι εντυπωσιακό, μέρα με τη μέρα, ξέρεις, κάτι γίνεται, κάτι συμβαίνει διαφορετικό. Εσύ τι παιδί ήσουνα? Ήσυχο. Έκανα πλάκες και έκανα φάρσες. Πλάκα έκανα. Έκανα φάρσες, έκανα πλάκες, ναι, έκανα διάφορα. Ήμουνα λίγο, όχι ψυχή της παρέας, νομίζω ότι προσπαθούσα να δημιουργήσω, ίσως είχα αυτή την ανάγκη, ένα ωραίο κλίμα στην παρέα, στο σχολείο. Mm. Δεν ήμουν και ο καλύτερος μαθητής, δεν θυμιζόμουν γι' αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι είχα τους καλύτερους βαθμούς. Και πάντα προσπαθούσα να βρω τρόπους και πώς να τις καπουλάρω καλύτερα, δηλαδή, ξέρεις, να μπορέσω Έβρισκες τον τρόπο. Ναι. Τα τεστ, τα διαγωνίσματα. Ποιος είναι ο πιο ωραίος τρόπος? Ναι, να σκαπουλάρεις κάτι. Δηλαδή. Κοίταξε να τις θυμάμαι τότε. Τελείωσα ένα ελληνογαλλικό σχολείο. Ναι. Στον Πειραιά, το Σεν Πολ. Ναι. Και κάθε χρόνο η Δευτέρα Λυγίου πήγαινε ένα ταξίδι. Πήγαινε. Έξω. Στη Γαλλία. Ναι, υπήρχαν τα αδελφά σχολεία. Okay. Αυτό ναι, πήγαινε στη Γαλλία ήταν εκείνη την εποχή. Και αλλά παίρναν τους καλύτερους. Δεν παίρναν τώρα δεν μπορούσα να πάρω όλη τη Δευτέρα Λυκείου. Παίρναν, ξέρω, τους αριστού. Για να έχεις ένα κίνητρο προφανώς. Τύπου ανταποδοτικό. Εγώ με ένα φίλο μου ήμουν σίγουρο ότι δεν είχαμε καμία τύχη. Αλλά εγώ τι σκεφτήκατε έλεγα, όμως. Τι γίνεται, είναι αυτή η ευκαιρία, αυτό που περιμένεις, θα έρθει η Δευτέρα Λυκείου. Θα πάρω το ταξίδι. Και σκεφτόμουν τρόπους διάφορους. Και έβρισκα διάφορους τρόπους. Δηλαδή πήγαινα και έλεγα, δεν χρειάζεται κάποιον να χορέψει ένα ωραίο τσάμικο. Να δείξει την ελληνική κουλτούρα. Χόρευες ωραίο τσάμικο. Είναι παιδί μου, ξέρεις. Δεν του πήγες στο νου να διαβάσεις. Οι μαθητές. Πιο εύκολα θα μάθαινε τσάμικο. Οι μαθητές, ρε παιδί μου, θα δείχνανε κάτι, ξέρω κάτι από τον πολιτισμό τους. Τσούκου τσούκου. Κάτι έκανε. Το κατάφερε. Πού πήγατε? Τι θυμάσαι? Βρετάνη. Βρετάνη. Πολύ ωραία η Βρετάνη. Ναι, ναι. Τα γαλλικά τα μαθαίνεις? Oui, bien sûr. Τα μαθαίνεις αυτά τα σχολεία. Στα σχολεία τα οποία έχουν οι αγγλικά, στα βασική γλώσσα, γερμανικά, γαλλικά, ναι. Και σου μένουν. Ρίζει, Αλέξη, αυτό πάλι θα το ξαναπώ. Έχεις 25 χρόνια δουλειάς. 25. Όσο και αν φαίνεται, όσο και αν ακούτε παράξενο, φέτος είναι 30 χρόνια που μπήκα στη δραματική σχολή. Το 1994 μπήκα στη δραματική σχολή του Θεάτρου Τέχνης και από το 1995-1996 έπεσα στο. Είσαι και ο οποίος που είναι απενεχοποιημένος. Δηλαδή έχεις κάνει τα πάντα. Έχεις κάνει πόσες φορές επίδαυρο? Μόνο επιθεώρηση. Επίδαυρο, 12-13. 12-13 φορές επίδαυρο. Ναι. Μόνο επιθεώρηση δεν έχω κάνει. Θα ήθελα κάποια στιγμή να συμμετάσχω σε κάτι, ξέρεις, με αυτό το είδος. Που είναι κάπως. Είναι ιδιαίτερο. Είναι μοναδικό. Και μοναδικό και στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει. Αυτό με τα νούμερα. Ναι, όχι stand-up comedy με αυτή την έννοια. Κάτι άλλο. Που, γιατί θέλεις να παίξεις επιθεώρηση? Όχι, για να δοκιμαστώ. Α, όχι για να το. Για να δω ότι το έχω κάνει. Δεν ξέρω. Είναι αυτό που βγαίνει σε εσύ. Σου έχει μείνει ότι δεν έχει κάνει. Ναι, δηλαδή αν μου έλεγε κάποιο, θα ήθελες να κάνει μια επιθεώρηση και να βγει ένα νούμερο και να είσαι μόνο σου με ένα κείμενο. Δύσκολο. Δεν είναι. Πολύ μεγάλη πρόκληση. Νομίζω ότι το έχεις κάνει, Φώτη, αυτό. Όχι. Όχι καθόλου. Είχα την εντύπωση παλιότερα. Όχι, όχι. Ότι είχες περάσει. Όχι. 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 Λοιπόν. Όχι. Όχι. Νομίζω υπήρχε μια επιθεώρηση, αλλά δεν είχα δικά μου νούμερα. Είμαι πολύ ναι, ρε, παιδί. Ως νέος θέλω να πω. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν ήταν κάτι το οποίο ας πούμε, θα, θα με χαρακτήριζε. Ήσουν στο κόρου. Ήμουν σε αυτά που. Τι ατακαδόρο. Θέλω να πω ότι ναι, δεν έχω. Είμαι απενεχοποιημένο από την αρχή. Δηλαδή έπαιζα στο θέατρο τέχνης ως μαθητής. Είχα συμμετάσχει και παραστάσει και την επίδαυρο τότε και πολύ μικρά πράγματα, κόρου.
χώρους που λέμε και οτιδήποτε, οι βουβούς ρόλους και με, η πρώτη μου επαγγελματική μετά τη σχολή ήταν το Γκρίζ τότε που ανέβηκε με τον Μάριο Φραγκούλη, τον είχατε και τις προάλλες εδώ. Ναι. Μα τη βλέπεις την εκπομπή, χαίρομαι, ξέρει όλα. Όλους τους καλεσμένους, όλη τη σκαλέτα ξέρει απ' έξω. Και τι να μην δω, εκείνη την ώρα, μα σας χαζεύω, βλέπω. Έχετε όλους καλεσμένους, ο Μάριος είναι και παλιός φίλος. Και τον αγαπώ πολύ και βρέθηκα ξαφνικά σε ένα grande musical της εποχής εκείνης. Το Βαγγέλη Λιβαδά. Δηλαδή έφυγα από το θέατρο τέλος και ξαφνικά βρέθηκα στο απόλυτο εμπορικό θέατρο της εποχής. Στην απόλυτη εμπορική παράσταση, γινόταν χαμός με αυτή την παράσταση. Έφυγες ήταν... χωρίς εννοείς εσωτερικές συγκρούσεις. Πήγαινα τότε, πήγαινα σε οντισιό να βρω δουλειά μετά τη σχολή. Και πήρα ένα βασικό ρόλο στον Γκρίζ τότε και έφυξα, βρέθηκα. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι έχεις πει πολλά ναι. Ναι, θα το κάνω. Ναι, αλλά έχω, κατά διάρκεια έχω, λέω, έχω δει πολλά όχι, τα οποία με βοήθησαν για να πω αυτά τα ναι. Θέλω να πω ότι είναι ωραίο να στέλνεις ένα μήνυμα και να λες, κοιτάξτε, εγώ μπορώ να κάνω και αυτό, ή δείτε με και σε εκείνο. Όταν, ας πούμε, με το μουσικό θέατρο, στην αρχή δεν είχα πολλά-πολλά. Άσε που πίστευα ότι εντάξει, μόνο δεν έγινε τίποτα, μπορώ να τραγουδήσω λίγο και να χορέψω κτλ. Πάλι ότι ξεκίνησα με τον Γκρίζ. Είχα μια ενοχή ότι εγώ τώρα είμαι του θεάτρου τέλειο. Με ρεπερτόριο αυτό, με μουσικό. Μείνει μεγάλο λούκι αυτό, άμα πει κάποιο. Και μπαίνει αυτό. Ξαφνικά μου λένε κάπου όταν έκανα τη ζωή του Ατίκ, μα εσύ χορεύει. Άρα μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποια υποκριτικά όπλα και σε άλλα είδη θεάτρου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, από τη μία να βρίσκομαι στο Τζάρλι ή να παίζω προπέρσι, ξέρω εγώ, στο θέατρο τέλειο, ένα έργο ρεπερτορίου. Δεν έχω τέτοια. Το Μάμα Μία. Αλλά τις Τροάδες το περσινό καλοκαίρι που το πήρα. Γαβράς, κινηματογράφος. Ναι, κινηματογράφος. Αλλά αυτό πρέπει να το στείλεις, νομίζω, λίγο το σήμα φώτη στους άλλους. Ενώ στους ανθρώπους. Γιατί τα ναι που θα πεις, αν κάνεις, ξέρω εγώ, π.χ. ότι κάνεις μια τηλεοπτική επιτυχία. Αν μπεις στο λούκι να πεις ναι και η επόμενη ρόλη είναι συνυφασμένη με αυτό που έχεις κάνει πριν, θα σε σκέφτονται μετά πάνω κάτω σε αυτό. Αυτός κάνει, ξέρω εγώ, το. Ξέρω εγώ, λέω το Ζουζουνέλ που κάνω, που έκανα στο Σόι, ρε παιδί μου. Θα κάνω κάτι αντίστοιχο. Άρα θα μου ζητηθεί να κάνω κάτι αντίστοιχο. Μάλιστα, κατάλαβα. Οπότε και εγώ πρέπει να πω αρκετά όχι εκεί. Κάποιο όχι που να μετάνιωσες όμως και να λες, αχ, αυτό όμως τελικά, κοίτα από το πώς πήγε. Νομίζω ότι όχι. Όταν πήγαινα σε κάποιες οντισιόν και δεν έπαιρνα κάποιες δουλειές και είδα μετά πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, λέω, πού θα με είχες, πού θα είχα πάει αν εκείνη την ώρα μου είχαν πει εσένα επιλέγω. Θυμάσαι κάποια τέτοια περίπτωση. Τον Τερζόπουλο, το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά και μάλιστα είδα και πρόσφατα την Ορέστια, τη συνεργαστική παράσταση. Θυμάμαι, ξέρω εγώ, όταν έκανα τότε οντισιόν για μια εβδομάδα στο θέατρό του, και έψαχνε νέους ηθοποιούς. Πριν 20 χρόνια και μιλάμε. Και δούλεψες με τον Τερζόπουλο. Όχι, με τον Λευτέρη Μπογιατζή. Βρέθηκα πολύ κοντά στο να δουλέψω δύο φορές. Έκανες τις οντισιόν. Πριν κάνω τώρα και τηλεόραση κτλ. Έκανα, ναι. Και είχα φτάσει πολύ κοντά. Δηλαδή ήμουν πολύ κοντά. Και λες τώρα, αν είχα βρεθεί εκεί. Καλά, μπορεί να είχε γίνει τίποτα. Μπορεί και να μην είχε γίνει και τίποτα. Δεν το ξέρεις αυτό. Μπορεί να έχεις αλλάξει πράγματα. Ναι, έχεις δίκιο. Δεν το ξέρεις αυτό. Αλλά λες, το ακούμπησα, βρέθηκα εκεί. Συνομίλησα με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό με ευχαριστεί πάρα πολύ. Το ότι έχω συνομιλήσει. Είναι αυτή η δουλειά. Είναι τόσο διαφορετικοί άνθρωποι, τόσο διαφορετικοί καλλιτέχνες, που εμένα με γεμίζει αυτό το να συνομιλήσω με τον άνθρωπο. Με τις οντισιόν πώς θα πήγαινες τότε? Πολύ καλά. Έχω άπειρες ιστορίες. Σας γεμίζω τρεις εκπομπές με αστείες ιστορίες. Πες μία. Συγγνώμη κιόλας. Ιστορίες. Έχω πέσει κάτω τη σκηνή. Έχουν συμβεί διάφορα. Σε οντισιόν. Ναι, ρε παιδί μου, δεν είχα προσέξει καλά, δεν είχα τόση εμπειρία. Ένα θέατρο που δεν το ξέρεις κιόλας. Και έπεσα κάτω. Την ώρα που βλέπανε. Ναι, έκανα εγώ προφανώς τον grand finale. Φύγανε όλοι στα γέλια. Ήξερα εγώ, μου είχε τύχει να μου λένε. Αυτό το γνωστό, σας ευχαριστούμε πολύ, θα σας ειδοποιήσουμε. Αυτό το σας ευχαριστούμε πολύ, το άκουγα. Όχι εγώ, όλοι τότε τα παιδιά. Και κάποια στιγμή προφανώς είχα νεύρα πάρα πολύ από αυτό το άκουγα. Και λέω, καλά, ναι, θα μας ειδοποιήσετε. Ένα τηλέφωνο, δεν. Αρχίζω ένα μονόλογο στους ανθρώπους. Πάρτε και ένα τηλέφωνο, θα μας ειδοποιήσετε, να μας ειδοποιήσετε, κύριοι. Ναι, να μας πείτε, δεν σας θέλουμε. Και έχουν πέσει οι άλλοι κάτω τα γέλια. Αυτό μου το έχουν διηγηθεί μετά από χρόνια. Ναι, αλλά δεν ξέρω. Όταν μου λέγανε για ένα περιστατικό, λέω αυτό ήμουν εγώ.
Ας το καλό λέει. Μα ακόμα το θυμάμαι. Δηλαδή λένε για κάποιον ο οποίος σε μία οντισιόν. Ναι, είχε κάνει αυτό ρε παιδί μου. Ναι. Έχουν γίνει διάφορα σε οντισιόν. Θυμάμαι κάτι άλλο πάρα πολύ αστείο που ήταν με μουσική. Και ζητάγανε το τραγούδι, χορό αυτό. Και ήταν αυτό οι περίφημες φάσεις, Τζένι. Δηλαδή η φάση των 300, στη φάση των 200. Τόσος κόσμος. Πώς είναι, τα bootcamp, τα bootcamp. Τότε ήταν οι φάσεις. Ωραία. Περνάγαμε στις φάσεις. Είχε δοθεί λοιπόν ένα τραγούδι στα κορίτσια και ένα τραγούδι στα αγόρια. Το οποίο σηκώνονταν ο Φώτης και το έλεγε το τραγούδι. Ναι. Μετά κάτι κάναμε. Μετά σηκώνονταν άλλο παιδί. Ναι. Οπότε το ίδιο τραγούδι έπαιζε λούπα. Και ήταν το φεγγάρι, μαγιά μου κανές. Και περπατώ και περπατώ. Και Θοδωράκης. Αυτό όμως ήταν όλη μέρα. Ήταν σαν. Εμονή. Ναι. Δύο, τρεις μέρες το ίδιο τραγούδι. Και πες το έτσι. Και κάποια στιγμή σηκώναμε εγώ και λέω «Φεγγάρι μάγια μου και περπατώ και περπατώ στα ξέφη, στείλ ουρανέ μου». Α, και λέω «Στείλ ουρανέ μου ένα πουλί» και μου βγαίνει επειδή είμαι καραγιοζάκος όλος όσο και λέω και κάνω εγώ «Δικό σας» και απαντάνε από κάτω «Να σπάει τη μάνα». Και νομίζω ήταν ο Ανδρέου το πιάνο, ο ίδιος ο Ανδρέου. Και έχει πέσει κάτω από το πιάνο, κάνει έτσι. Έχουν φύγει από κάτω όλοι. Εγώ τώρα πώς μου ήρθε τώρα αυτό η έμπνευση. Με κοίταζε ο σκηνοθέτης και μου λέει τι να φτιάξει. Όταν συνεργάστηκα. Όταν συνεργάστηκα μετά από χρόνια με τον σκηνοθέτη αυτόν, με τον Δέμητο Μουμουλίδη, του λέω θυμάσαι το. Εσύ ήσουν. Δεν το πιστεύω. Δεν με πήρες. Δηλαδή δεν μέτραγε το χιούμορ. Ήταν σαν να έκανε μια αυτοκαταστροφή εκείνη την ώρα. Ναι, μπορεί κάποιοι να γελάγανε. Κοίταξε, εγώ πιστεύω το θέμα της οντισιών και του κάστη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί μαθαίνεις κάτι. Ότι εκείνη την ώρα. Δίνεις. Μπορεί κάτι άλλο να ζητάνε. Ναι. Απλώς εσύ παθαίνεις ότι α, δεν με θέλουν εδώ. Δεν τους κάνω εδώ. Δεν θα περάσω εκεί καλά. Αυτό συνέχεια απορρίψεις, απορρίψεις, απορρίψεις. Πώς θα τις διαχειριστεί ένας νέος ηθοποιός όλες αυτές τις θέσεις. Εντάξει, αλλά οκ, είναι και αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού. Έχεις βρεθεί από την απέναντι πλευρά. Του σκηνοθέτη. Όχι, να είσαι σε ένα θίασο και να διαλέγετε κάποιους νέους ηθοποιούς. Αγχώνομαι. Δεν μπορώ να βρεθώ σε κάτι τέτοιο. Δηλαδή. Δεν ξέρω. Mm. Και καμιά φορά τώρα, ξέρεις, με πιο νέους συναδέλφους να πω και μια κουβέντα, πάντα προσπαθώ λίγο ότι, ξέρεις, τεχνικά πράγματα κυρίως, ξέρεις, κάποια πράγματα τεχνικά, τα οποία μπορούν να σε βοηθήσουν. Και προσπαθώ πάντα, όχι ότι εγώ ξέρω και θα σου πω, όχι. Α, τι πιστεύω και τι νομίζω. Α, θες, κράτησέ το, μην το κρατάς, ξέρω. Ναι, βέβαια, όμως θα σε ρωτάνε γιατί θέλουν τη γνώμη σου. Ναι, εντάξει, η κάθε γενιά. Είναι η ορμή. Όταν είσαι τόσο νέος και σκηνικός στη δουλειά, έχεις μια ορμή. Mm. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Ορμάς στην αρένα, στη σκηνή και δεν. Θέλει χρόνο αυτό για να λιανθεί. Για να ηρεμήσει. Θα πάμε να τσιμπήσουμε. Θα πάμε να τσιμπήσουμε για να πούμε. Αλλά μετά. Θέλω να πούμε και άλλα πράγματα. Για το θέατρο Παλάς θες να πούμε. Θέλω να πω για τα 100 χρόνια ζωής ο Μίμης Πλέσσας με μια μεγάλη γιορτή στο θέατρο Παλάς. Θα πεις ποια τραγούδια θα πεις. Νομίζω θα πω το «Τόσα καλοκαίρια». Έχεις τέτοια έκταση. Και έκταση. Δεις έκταση. 400 στρέμματα. Και θα πω και ένα άλλο τραγούδι του Πλέσσα. Το θα πιω απόψε το φεγγάρι στην εκδήλωση της Τρίτης για το ΤΑΣΕΗ, για το σωματείο μας. Σωματείο υποστήριξης των συνταξιούχων ηθοποιών, όπου είναι στο Ηρώδιο την Τρίτη. Α, ωραία. Στις 9, που πολλοί ηθοποιοί και νομίζω τραγουδιστές θα πάρουν μέρος. Το λέω εντάχει σε σχέση με αυτό, γιατί είναι. Μία φορά θα γίνει την Τρίτη. Και τη Δευτέρα είναι μια άλλη εκδήλωση για το Μάνο Ελευθερίου στην Αγία Παρασκευή, επίσης, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Εκεί πάλι με τραγούδια και ένα αφιέρωμα στην ποιήση και στον λόγο πολύ του Μάνο Ελευθερίου. Και την Παρασκευή, για να μην το ξεχάσουμε, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον επίσης, είναι τα 90 χρόνια του Γιώργου Κατσαρού στο Ηρώδιο πάλι. Ναι. Θα κοιμηθεί στο Ηρώδιο ή το νομίζω, ναι, θα βγάλω. Πάλι εκεί θα είστε πάρα πολύ. Πάρα πολλοί κόσμος και ηθοποιοί και τις τραγουδιστές, νομίζω θα είναι και ο Γιάννης ο Πάριος. Υπέροχο. Άνω τα Ξαχαράτος, θα είναι πάρα πολλοί κόσμος. Και... Έτσι έζησα, Γιώργος Κατσαρού. Ήθελες τον Πάριο στον ύπνο σου. Να τον άκουσες και στον ξύπνο. Το τραγουδούσε ή... Ήταν πάρα πολύ ωραίος. Τώρα το θυμήθηκα. Τώρα, χθες. Ναι, το βράδυ. Πώς μου ήρθε το. Και αυτή γίνεται την Παρασκευή η εκδήλωση, μια πολύ σημαντική εκδήλωση που την επιμελείται ο Φωκάς ο Ευαγγελινός. Μάλιστα. Επίσης για ένα τεράστιο συνθέτη. Τους έχω πιάσει όλους. Ναι, όντως. Και βέβαια
καταλήγουμε στα 100 χρόνια του Μιμιπλέσα. Όπου θα γίνουν αρκετές, ναι. Από 10 Οκτωβρίου, ναι. 10 Οκτωβρίου στο Θέατρο Παλάς για αρκετές παραστάσεις. Νομίζω ότι είναι 10-15 παραστάσεις, δεν είμαι πολύ σίγουρος. Με 30 καλλιτέχνες επί σκηνής. Όπου εκεί θα είναι όλη η ανθολογία των τραγουδιών από σινεμά, θέατρο κτλ. Πάμε να σε κεράσουμε ωραία χορταράκια.